Καταρχάς, νομίζω πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση κάτι το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση ιδεολογική, πολιτική, με τέτοιου είδους οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Ασφαλώς και δεν βεβαίως, έχει, αλλά δεν καταδικάζει. Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ότι γίνανε ακρότητες, ομότητες, όπως γίνεται ομότητα και βαρβαρότητα όπου υπάρχει πόλεμος. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, όπως απέδειξε και τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας λαός ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στο ζήτημα του Παλαιστινιακού λαού, στο δίκαιο αγώνα που διεξάγει ο Παλαιστινιακός λαός και στη δίκαια αντίστασή του. Γιατί πράγμα, για να τελειώσει τώρα η Ισραηλινή κατοχή, για να έχει ελεύθερη πατρίδα, για να μπορεί να έχει το δικό του κράτος στα σύνορα του 67, για να γυρίσουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους, για να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που ήταν πριν ξεκινήσει αυτός ο γύρος των πολεμικών αναμετρήσεων, πάνω από 5.500, ακόμη και παιδιά κάτω των 14 χρονών, χιλιάδες εκ των οποίων στο καθεστώς της λεγόμενης διοικητικής κράτησης, δηλαδή τι, δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία, κάθε 6 μήνες απλά ανανεώνεται η κράτησή τους. Αυτά είναι πάγια αιτήματα τα οποία ο ελληνικός λαός τα αναγνωρίζει. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο και έχει δίκιο και ο συνάδελφος που το τοποθέτησε πριν και με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι με πρόφαση τις επιθέσεις της Χαμάς να κατοχυρωθεί κάποιο δικαίωμα αυτοάμυνα στο Ισραήλ, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει οι εικόνες που δείχνετε στο ρεπορτάζ σας. Το Ισραήλ λέει κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς και βομβαρδίζει στη Γάζα, έχει σκοτώσει πάνω από 5.600 ανθρώπους, χιλιάδες παιδιά. Καλά, δεν επικροτεί κανείς δολοφονίες παιδιών. Άρα μόνο. Λοιπόν, τι σημαίνει πρακτικά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα? Και να σας θέσω και η Χαμάς. Βεβαίως, να σας θέσω και άλλο ένα ερώτημα. Ας αφήσουμε προσωρινά τη Γάζα και ας πάμε στη Δυτική Όχθη, όπου εκεί δεν υπάρχει Χαμάς. Πώς αιτιολογείται το γεγονός ότι από τις αρχές του 2023 και μέχρι τις 7 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί παραπάνω από 500 Παλαιστίνοι, τόσο από τον Ισραηλινό στρατό, το στρατό κατοχής, όσο και από τους ένοπλους επίκους, που ασκούν την κατοχή επί της ουσίας στα Παλαιστινιακά εδάφη. Όλη αυτή η βία, εμείς αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, σαν ΚΚΕ, όλη αυτή η βία, η οποία ασκεί εδώ και δεκαετίες το κατοχικό κράτος του Ισραήλ, επηρεάζει τελικά και τον ίδιο τον λαό της χώρας. Εγώ δεν σας βλέπω να αναφέρεστε καθόλου και στη βία της Χαμάς το προηγούμενο Σάββατο που μπήκε σε σπίτια και έσφαξε παιδιά. Ότι δεν φαίνεται σαν να δικαιολογείται, όχι τη Χαμάς, δεν λέω αυτό, αλλά σαν να δικαιολογείται το κύκλο αυτής της βίας. Κυρία Νικολάου, ο κύκλος της βίας δεν ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό θέλουμε να πούμε και να είναι πάρα πολύ κατανοητό. Πολύ μεγάλο ερώτημα το πότε ξεκίνησε, βέβαια. Μα έχετε, κοιτάξτε να δείτε. Το 2014, όταν ο επιτιθέμενος ήταν το Ισραήλ στη Γάζα, πάλι αναγνωρίζανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ελληνική κυβέρνηση το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Το 2007-2008, όταν έγινε πάλι επιχείρηση που οδήγησε στο να αποκλειστεί η Γάζα να τεθεί επί σκληρό εμπάργκο εδώ και 15 χρόνια, πάλι αναγνωρίζαμε, όχι εμείς, αναγνώριζαν η Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιοι, το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Στο όνομα λοιπόν της αυτοάμυνας, αυτό το οποίο γίνεται εδώ και δεκαετίες είναι να συνεχίζει τα βάσανα, οι βομβαρδισμοί, οι δολοφονίες του Παλαιστινιακού λαού. Λύση υπάρχει. Και αυτός ο οποίος δεν την φέρνει, δεν την φέρνει σε εφαρμογή, είναι το κράτος του Ισραήλ. Το έχει αποδείξει. Η Παλαιστινιακή Αρχή αποδέχθηκε με αυτές τις συμφωνίες του Όσλο πριν από 30 χρόνια την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορέσει και η ίδια να έχει το δικό της βιώσιμο, ανεξάρτητο κράτος σε καθορισμένα σύνορα. Με συγκεκριμένους όρους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εδώ και 30 χρόνια κατακτά, πετάει, εκδιώχνει από τις εστίες του στον Παλαιστινιακό λαό? Αυτή η βία που ασκείται φέρνει το αντίστροιχο αποτέλεσμα και για το κράτος του Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή είναι η λύση για να προχωρήσει μπροστά. Ωραία. Για αυτή τη λύση, και αυτό θα ήθελα να το δει, ο κύριος Παπανδρέου κάπως το προσέγγισε λέγοντας ότι ή που θα καταρρεύσουν τα πάντα ή που τελικά ήρθε η ώρα μήπως να λύσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η λύση ευνοείται από αυτά που γίνονται? Μάλλον όχι. Δηλαδή, ενώ υπήρχε πάντα η ελπίδα ότι κάποιες μετριοπαθείς δυνάμεις από όλες τις πλευρές, γιατί υπάρχουν ακραίες δυνάμεις και στις δύο πλευρές τελικά, θα καταφέρουν με τη βοήθεια και της διεθνούς κοινότητας και της παρεμβάσης των ΗΠΑ, της Ευρώπης και όλων των άλλων χωρών να υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες που ξεκίνησαν τότε με τη Συμφωνία του Όσλο. Αυτή η εξέλιξη αφήνει τα περιθώρια ή τα δυναμητίζει? Ή, εν πάση περιπτώσει, πώς το βλέπετε εσείς? Εμείς βλέπουμε το εξής.
Αφενός σήμερα χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και αλληλεγγύη ο Παλαιστινιακός λαός, ο οποίος αντιστέκεται και παλεύει για αυτά τα αιτήματα που είπαμε. Κατά δεύτερον, έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι από το 2015, το Δεκέμβρη του 2015, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση. Τη μοναδική ενδεχομένως ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία είναι να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, και οι προηγούμενοι έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, την έχουν θέσει σε εφαρμογή. Άρα, λοιπόν, μα δεν υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος για, να το αναγνωρίσουν. Υποθέτω ότι όταν γίνει θα το αναγνωρίσουν. Δεν μιλάω για κάποιο κόμμα, για όλα τα κόμματα, όλο το πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα. Η απόφαση σημαίνει. Όπως εσείς το θέσατε στο ρεπορτάζ σας πριν, ότι για παράδειγμα η Σουηδία έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Άρα λοιπόν υπάρχει οντότητα και συγκεκριμένη οντότητα που μπορεί να αναγνωριστεί. Αυτό είναι το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί τη διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη. Και θα έπρεπε. Υπάρχει δηλαδή οντότητα και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα που θα μπορούσε με ενιαίο τρόπο, με βάση τα σύνορα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να αναγνωριστεί σαν κράτος. Αλλά αυτό πρέπει και κάποιος να το αναγνωρίζει. Βάλατε άλλο ζήτημα. Ναι. Δεν ρώτησα ακριβώς αυτό. Ρώτησα αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή όχι για να γίνει αυτό. Κύριε αλλά θα συζητήσουμε και το ελληνικό δεν θέμα. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις γιατί κάθε μέρα με τον τρόπο τον οποίο ασκούν την πολιτική που έχουν επιλέξει, τη στρατηγική κατεύθυνση, δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση. Με τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα, τη πρόθεση των νατοϊκών συμφερόντων στην περιοχή, των οικονομικών συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, που υπαγορεύουν στενότερη σύνδεση με το Ισραήλ, την στρατιωτική συνδρομή στο Ισραήλ. Ξέρετε, είναι 200 εκατομμύρια το εμπόριο όπλων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ. 60 εκατομμύρια από τα προγράμματα Horizon Europe έχουν δοθεί σε Ισραηλινές εταιρείες όπλων. Νομίζω ότι ναι, και πολλά από τα χρήματα που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε στην Παλαιστίνη τελικά πάνε στα όπλα της Χαμάς. Καλά, αυτό τώρα είναι άλλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι ισχύει με τον τρόπο που το λέτε. Δεν ισχύει με τον τρόπο που το λέτε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χρηματοδότης της UNRWA. Εκτός αν είστε και εσείς με τη γραμμή. Εκτός αν είστε και εσείς με την γραμμή του Ισραήλ που βομβάρδιζε τις δομές της αρμοστίας του ΟΗΕ, γιατί έλεγε ότι από εκεί γίνονται εκτοξεύονται ρουκέτες. Ποτέ τέτοια πράγματα. Απλώς λέω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που φεύγει από τις χώρες όλου του πλανήτη, της Δύσης κυρίως, για να πάει στη λωρίδα της Γάζας, αν χρησιμοποιούταν για τους ανθρώπους αυτούς, σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πάει στο Ευρωκοινοβούλιο από την ομάδα κυρίως της ακροδεξιάς και άλλες ακραίες φωνές. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από την ομάδα του Μακρόν. Ακούσαμε το εξής επιχείρημα, ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται έργα δημόσιας ίδρυψης στη Γάζα, γιατί λέει η Χαμάς έχει τη δυνατότητα να πάρει τους σωλήνες και να τους κάνει ρουκέτες. Δηλαδή, κοιτάξτε, τώρα φτάνουμε σε μια παράλογη συζήτηση. Μένα, δεν λέω τέτοια πράγματα. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Ότι επειδή δίνεται ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ζούσαν εξαθλειωμένοι, γιατί δεν είναι μόνο τώρα που βομβαρδίζονται. Ζουν εξαθλειωμένοι πάρα πολλά χρόνια και δεν θα ζούσαν έτσι με τόσα χρήματα που φεύγουν. Άρα κάπου πάνε αυτά τα χρήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον τρόπο που γίνεται η διαχείρισή τους και από εμάς, αν θέλετε, από τους οργανισμούς. Ζουν εξαθλειωμένοι, γιατί. Δείξτε τις εικόνες από τις πόλεις της Γάζας και κάντε ένα κοστολόγιο να δείτε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι ζημιές και πόσα εκατομμύρια παίρνουν. Όταν έχουν χτυπηθεί 22 νοσοκομεία και δημόσια κτίρια μόνο τώρα σε αυτό το γύρο βάρβαρων επιθέσεων του Ισραήλ. Ναι, κύριε Άρα αυτό είναι. Και κλείνω με αυτό. Το βασικό σήμερα είναι να τελειώσει το μακελιό στη Γάζα. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Όχι να καθυστερήσει κάποια χερσαία επιχείρηση. Να σταματήσει τώρα το μακελιό στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Αυτό είναι το αίτημα. Ωραία. Θα ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Παπανδρέου επί του θέματος, αλλά να πούμε πρώτα ότι αυτό το θέμα της βοήθειας λύθηκε. Έτσι, διότι εκεί που αρχικά. Ετέθη και βγήκε ο Βαρχέλη και λέει: ακούψουμε τη βοήθεια γιατί τα παίρνουν οι τρομοκράτες. Τελικά βγήκε η Φοντερ Λάιν και είπε: θα διπλασιάσουμε τη βοήθεια γιατί η βοήθεια πάει στους αμάχους. Μπορεί λοιπόν, να σας πει και ο συνάδελφος, ο κύριος Παπανδρέου, για το περιεχόμενο του ψηφίσματος αυτό το θέμα, που δεν έλεγε πολλαπλασιασμό το ψήφισμα. Το ψήφισμα τελικά έλεγε να ελεγχθούν τα κονδύλια και μάλιστα έλεγε να σταματήσει η χρηματική βοήθεια. Μίλαγε μόνο για βοήθεια σε είδος το ψήφισμα. Εμείς δεν το ψηφίσαμε. Εμείς, σαν Κουκουή, ήμασταν οι μόνοι που δεν το ψηφίσαμε από την Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλος, το υπερψήφισαν αυτό το απαράδεκτο για μας ψήφισμα. Και για το ελληνικό, αλλά και καλά το κάνει. Τίθεται και το ζήτημα της Τουρκίας. Και εδώ ανοίγει, αν θέλετε, και μια σοβαρή αντίθεση και αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, αν θέλετε,
αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι η Τουρκία την αναγνωρίζω σαν μια δύναμη όπου έχει και ασκεί εισβολή και κατοχή και να της το προσάπτω αυτό, έτσι, ότι παραβιάζει το διεθνές. Μιλάω για την Κύπρο πρώτα και κύρια, αλλά και σε άλλες δύο χώρες έχει ασκήσει εισβολή και κατοχή η Τουρκία, έτσι. Στη Συρία καταρχάς. Βεβαίως. Και σε όλα αυτά που κάνει στο Ιράκ, ναι, στους Κούρδους. Έτσι, ναι. Με επίκεντρο το Κουρδιστάν, το κουρδικό ζήτημα. Δεν μπορείς αυτό να το αναγνωρίζεις, το κουρδικό, έτσι. Δεν μπορείς τη μία να τους ψέεις και να τους κατηγορείς και να λες ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο κτλ. Και από την άλλη, ένα άλλο κράτος, το Ισραήλ, το οποίο επίσης ασκεί κατοχή κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ασκεί επικισμούς οι οποίοι είναι παράνομοι από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να λες ότι εκεί δεν τρέχει κάστανο. Και όχι, δεν τώρα. Όχι, καθίστε, δεν το είπε κανείς αυτό. Κοιτάξτε. Και σίγουρα υπάρχουν. Να σας πω ποιος το είπε. Το είπε καταρχάς το ψήφισμα αυτό το χθεσινό του Ευρωκοινοβουλίου. Όπου μέσα στο ψήφισμα δεν αναφέρεται ούτε μία φορά η λέξη κατοχή. Ούτε μία φορά δεν αναφέρεται. Σεβασμό στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Δεν ξέρω, να μην φέρουμε εδώ το θέμα, κύριε Λαβάνο. Μα αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Παπανδρέου. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς καταψηφίσαμε. Αναφέρθηκε η αναγνώριση των σύνορων για τον ΟΗΕ. Μα αυτό είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι κατοχή. Γιατί όταν βγάλεις την κατοχή από τη συζήτηση, όταν τη βγάλεις από την εξίσωση, είπαμε, είναι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν δικαιολογείται. Και για μας, και για μας. Το κλίμα είναι φιλοϊσραηλινό εδώ. Ναι, οπότε, και για μας. Καταλαβαίνω τι λέτε, δεν ήταν όλοι σύμφωνοι με αυτά που ψηφίσαμε. Αλλά ψηφία αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι εδώ παλεύουμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Όχι, δεν το αναλύω. Ναι. Παλεύουμε κάθε μέρα να επανέλθει η λογική στη συζήτηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η λογική στη συζήτηση να επανέλθει. Και η λογική όμως λέει ότι δέχτηκε μια πολύ άνανδρη επίθεση το Ισραήλ στη συγκεκριμένη στιγμή. Κυρία Γιατί Νικολάου, αυτό ήταν και η αφορμή που έγινε όλο λογική, αυτό. Αν πάμε στη λογική του άνανδρο ή όχι, ή θαραλέο κτλ. Το λέω καθαρά. Το άνανδρο πήγαινε καθαρά στο Γιατί ότι μπήκανε σε σπίτια ανθρώπων, σφάξανε και κάψανε μωρά. Ακούστε κάτι. Όταν πάει ένας έπικος οπλισμένος και μπαίνει σε ένα παλαιστινιακό χωριό, γιατί αυτές οι εικόνες κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Μα καταδικαστέο είναι αυτό. Τότε λοιπόν αυτό δεν είναι άνανδρο. Δηλαδή δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί όταν συζητάμε. Απλώς λέω ότι αυτό που έγινε τώρα ήταν η αφορμή. Αυτό λέω. Και δεν σας άκουσα να σχολιάσω για το θέμα της Ελλάδας. Κάτι είπατε, κύριε Παπανδρέου, κάτι μου είπατε. Είπα ότι μπορεί να πάρουμε τις δύο πλευρές. Εγώ είμαι μοιρασμένος. Εγώ καταλαβαίνω και ο Σαλαβάνος. Πάμε σε αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να το εξηγήσεις έτσι. Γιατί αν το πάμε πριν 40 χρόνια, ξεκίνησε έτσι. Δεν μπορεί να το εξηγήσεις έτσι. Το θέμα είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι όλοι μας είμαστε μοιρασμένοι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή ήταν η αφορμή. Έχει δικαίωμα να αντισταθεί στην κατοχή και έχει δικαίωμα να παλέψει για την ελεύθερη πατρίδα. Σε σχέση με την Ελλάδα. Θέλει μεγάλη προσοχή κατά την άποψή μας. Είναι απαράδεκτη η στάση που κρατάει η κυβέρνηση, όπως είναι απαράδεκτο και το γεγονός ότι με την πιθανή γενίκευση κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, της Χερσαίας, που περιμένουμε αυτές τις ώρες πιθανά να ξεκινήσει, υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία συνοδεύει τον αμερικανικό σχηματισμό των αεροπλανοφόρων στα ανοιχτά του Λιβάνου. Και αν και εφόσον γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση, είναι πάρα πολύ πιθανό εκεί να εμπλακούν και οι δικές μας δυνάμεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να γυρίσει πίσω. Πρέπει αυτή τη στιγμή να τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική κυβέρνηση η απόφαση του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.